Λιβάγια σε μια παλιά ωραία για τον Ολιβέρα. Αυτός κατεβάζει βγαίνοντας όμως από την περιοχή προς τα αριστερά. Η πάσα στο Μάνταλο. Μάνταλο σε μια προσωπική ενέργεια. Μάνταλο στην περιοχή. Μάνταλο σε προσωπική ενέργεια. Το σουτ γκολ! Γκολ από τον αρχηγό Ιάκ. Στο 26 αφού χτύπησαν το καμπανάκι Ρουμάνι δύο φορές. Φτάνει σε ένα υπέροχο τέρμα από τον καλύτερο της παίκτη στο παιχνίδι. Ο Μάνταλος 3 λεπτά μετά από την πολύ ωραία ενέργεια που έκανε με το σουτ που έφυγε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Χορεύει την άμυνα μπαίνοντας από τα αριστερά. Ένα υπέροχο διαγώνιο σουτ στην απέναντι γωνία του Πιλιατσέλη. ΑΕΚ Κραϊόβα 1-0. Η ΑΕΚ απλοποιεί την κατάσταση. Η ένωση που δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να δώσει θάρρος. Εδώ όμως ο Ολιβέιρα γυρίζει την μπάλα, αποφεύγει έναν αντίπαλο, αδειάζει και έναν ακόμα και κάνει το σουτ στην απέναντι γωνία από τα αριστερά. Υπέροχη τρίπλα πάνω στον Ματάιου, τον αδειάζει για τα καλά, περιμένει εκεί και ο Μάρτιτς και ο Κέλιτς, τους χορεύει και τους δύο και σέντει την μπάλα στην απέναντι γωνία από τα αριστερά, στην δεξιά όπως βλέπει εκείνος, στην αριστερή του Πιλιατσέλη, ΑΕΚ Ραϊόβα 1-0 από το υπέροχο γκολ του αρχηγού στο 26ο λεπτό. Ο Πέτρος Μάνταλος άνοιξε το σκορ και στην Ρουμανία, το ανοίγει και σήμερα και βγάζει το όποιο άγχος θα μπορούσε να υπάρξει. Σβήνει έτσι την ανορθογραφία της κακής εμφάνισης στα πρώτα 25 λεπτά με ένα υπέροχο γκολ από τον πολύ ανεβασμένο στα πρώτα παιχνίδια, είναι η αλήθεια, Πέτρο Μάνταλο. Γιατί πολλοί μπορεί να έκαναν κριτική για το πρώτο παιχνίδι στον αρχηγό, αλλά σημασία έχει τον γκολ. Και πολύ ωραία εκτέλεση, Κώστα, έτσι. Πολύ εξαιρετική εκτέλεση, φοβερό τελείωμα από τον Πέτρο Μάνταλο. Έχει 2-2 στα επίσημα τσάικ. Ο Μάνταλος που σκόραρε και στο πρώτο παιχνίδι, σκοράρει και σήμερα. Κάνει το 1-0, απλοποιεί την υπόθεση, όχι μόνο πρόκληση. Λίγο μετά από τις αλλαγές που έκανε ο Καρδόσο, έβγαλε τον Λιβάγια για να περάσει ο Βέρντε. Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή έχει να κάνει περισσότερο με πειθαρχικούς λόγους, καθώς με το Λιβάγια το είπαμε και στο ημίχρονο ότι υπήρχαν συχνοί διάλογοι στο πρώτο ημίχρονο και υπήρχε εκνευρισμός. Και μάλιστα γι' αυτό μουρμούρισε και ο Λιβάγια προφανώς εκνευρισμένος από το γεγονός ότι ο προπονητής σου αποφάσισε να αντικαταστήσει εκείνον. Όχι ότι ήταν καλός ο Λιβάγια, αλλά νομίζω ότι υπήρχε και χειρότερος και ήταν ο Ζεράλντες. Και ο Σιμά που μπήκε στη θέση του Κρίσιτς, ο οποίος έτσι καλώς έκανε μια εμφάνιση που δύσκολα μπορώ να θυμηθώ χειρότερες εμφανίσεις από παίκτη να έχει κάνει τόσα πολλά λάθη. Έχει μπει για να δώσει όλα για όλα και ο Κάρλος Ντος Σάντος Φόρτες πριν από λίγο στο παιχνίδι. Έχει βάλει έναν ακόμα επιθετικό. Μετά το 1-1 από τον Ιβάνοφ στο 63, τώρα γράφεται σωστά στον πίνακα. Ο Ιβάνοφ μετά από τη σέντρα βγήκε από τα αριστερά τον μπάνκου. Πάντως, Κώστα, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις μαζί μου, αλλά έχω την άποψη ότι αυτή η σημερινή εμφάνιση και τα προβλήματα που παρουσιάζει στο κέντρο της άμυνας, χωρίς να ευθύνονται αποκλειστικά οι στόπερ, είναι και ένα δείγμα και ένα σημάδι ότι μάλλον χρειάζεται ενίσχυση εκεί. Μα το ξέρουν και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν το γνωρίζουν στην ΑΕΚ ότι υπάρχει πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας, όσο καλός και αν είναι ο Σβάνας. Υπάρχουν και δικά του λάθη στο σημερινό μάτς, όσο καλός και αν είναι για τα δεδομένα της ηλικίας του και της πείρας που έχει. Αλλά σίγουρα ο Βράνισμός δεν μπορεί να καθαρίσει τα πάντα. Το θέμα είναι ότι από την ΑΕΚ σήμερα φαίνεται ότι λείπει και η ψυχραιμία στη μεσαία γραμμή. Νομίζω ότι ο Κρίστης σήμερα προβλημάτισε πάρα πολύ με την εμφάνιση που έκανε. Δεν υπάρχει κάποιο εξάρι να μπορεί να σου δίνει στις μονομαχίες, γιατί οι Ρουμάνοι, τουλάχιστον στην εικόνα του μάτς, μπορεί να είναι στο 1-1. Έχουν δώσει μια εικόνα, αν δεν είχαμε εκείνο το πεντάλεπτο κρεσέντο του Μάνταλου, όπου τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα σήμερα για την ΑΕΚ, με σωρία ευκαιριών, όπως έκαναν και στο ξεκίνημα του δεύτερου μικρόνου με τον Μπάνκο. Για να δούμε τον Μάνταλο, αν μπορεί να βγάλει κάτι από τη δικιά του φαρέτρα, με πολύ φαντασία και εμπρίο Μάνταλος, αλλά δεν φτάνει μόνος, γιατί όλοι οι άλλοι νομίζω ότι έχουν κάνει μια πολύ κακή εμφάνιση, μηδενός εξαιρουμένο, άντε λίγο ο Βράνιες που το παλεύει, όλοι οι άλλοι είναι σε επίπεδο κάτω του μετρίου σήμερα από εμφάνιση, και ο Μπάρκας με τις πάσες του και εδώ σε μια φάση που θεωρητικά έχει γιατί είναι ψηλός και τα λοιπά. Η σέντρα βγαίνει βέβαια με τα φάλτσα να φέρουν την μπάλα λίγο πιο έξω, επιχειρεί μια άστοχη έξοδο και ο Ιβάνος σε κενή εστία κάνει το 1-1 στο 63, το είμαστε στο 66. Το θέμα είναι μην βάλουν και κανένα δεύτερο τώρα οι Ρουμάνοι και μπουν στο μάτς. Άλλο ένα τραγικό λάθος στο κέντρο. Ευτυχώς έρχεται να διορθώσει την κατάσταση και ο Παολίνο. Μην γίνει δηλαδή ντέρμπι με το 1-2. Μετά είσαι ένα γκολ από τον αποκλεισμό, αν σωστά το βάλουν οι Ρουμάνοι. Ας ακούσουμε και τον κύριο Νίκο Κατσαρό, το σχόλιο του στα μισά ακριβώς του δεύτερου μηχρόνου, κύριε Νίκο.
Καλησπέρα και πάλι. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο Κώστας είναι πολύ πιθανό να γίνει με βάση την εικόνα του αγώνα μέχρι στιγμής. Αν κάποια ομάδα είναι, φαίνεται, δείχνει ικανή να βάλει γκολ, είναι μόνο η Κραϊόβα και όχι η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει κάνει ένα τραγικό 20 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, πολύ χειρότερο από αυτό, το πρώτο τραγικό 15 λεπτό που είχε κάνει στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα ήταν ένα χέρι ρουμάνι σε μια επίθεση που έγινε από αριστερά. ΑΕΚ προσπαθεί να βγει όμως μπροστά στην αντεπίθεση με τον Μπάρκα να δίνει δεξιά στον Παουλίνη, ο οποίος έχει πολύ χώρο, τον εκμεταλλεύεται. Φτάνει έξω από την περιοχή της Κραϊόβα, φεύγει δεξιά και κερδίζει. Όχι, είναι out η μπάλα τελικά. Τον εμπόδισε σωστά ο αντίπαλος και η μπάλα πέρασε out. Ήθελα να πω λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι έχουμε παίξει 21 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ είναι τραγική. Αν κάποια ομάδα δικαιούται να έχει γκολ είναι η Κραϊόβα, βρήκε ένα και θα μπορούσε να βρει και περισσότερα, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ρουμάνοι δεν έχουν απογοητευτεί από το 0-1, από το 1-0 του πρώτου ημιχρόνου. Μπήκαν να τα δώσουν όλα και ό,τι βγει, και πράγματι κατάφεραν να στριμώξουν την ΑΕΚ, να την υποχρεώσουν σε αλλεπάλληλα λάθη που δεν ήθελε και πολύ, δηλαδή οι παίκτες ΑΕΚ δεν ήθελαν και πολύ να υποπέφτουν σε λάθη. Ο Μπάρκας κακός, ο Κρίσης πολύ κακός, είχε μείνει και από δυνάμεις. Εγώ παρακολουθούσα όσο με δέβει ο Κώστας τις κινήσεις του. Δεν μπορούσε καθόλου να κινηθεί μέσα στο γήπεδο, μπορούσε να τον είχε βάλει πολύ νωρίτερα ο Καρδόσο. Ο Λιβάγια ήταν μια αλλαγή η οποία βάσει την αγωνιστική του εικόνα ήταν ανεξήγητη. Ο Κώστας όμως έδωσε μια εξήγηση που είναι πολύ πιθανή. Δυστυχώς είναι πιθανή να υπάρχει πρόβλημα στη σχέση με τον Καρδόσο. Εν πάση περιπτώσει έχουμε μια αυτή τη στιγμή η οποία δεν έχει αρχή και τέλος μέσα στο γήπεδο. Οι Ρουμάνοι κάνουν ό,τι θέλουν, είναι απόλυτα κυρίαρχοι, και το καλό για την ΑΕΚ είναι ότι, όπως είπα και στο πρώτο ημίχρονο, η Κραϊόβα είναι μια ομάδα σχετικά περιορισμένων δυνατοτήτων και γι' αυτό σε αυτά τα 90 και 70 λεπτά, τώρα 160 λεπτά και των δύο αγώνων, η ΑΕΚ έχει καταφέρει να έχει ένα προβάδισμα με 3-1 στο σκορ. Η ΑΕΚ είχε μια ομάδα πιο δυνατή, πιο ισχυρή, πιο ποιοτική απέναντί της. Νομίζω ότι η εικόνα αλλά και η αριθμοί θα έλεγαν διαφορετικά πράγματα. Έτσι όπως η ΑΕΚ, και δεδομένου ότι λογικά ο επόμενος αντίπαλός της, είτε η Σπάρτα είναι είτε η Τραμπζονσπορ, θα είναι καλύτερος της Κραϊόβα, είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι θα πάει μακριά και στο Europa League, εκτός βέβαια εάν βελτιώσει την εικόνα της. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Νίκο. Τέλος αγώνα, 1-1. Νομίζω ότι το γκολ του Μάνταλου και εκείνο το πεντάτο από το 26 μέχρι το 30 ήταν λυτρωτικό, γιατί όλο το υπόλοιπο παιχνίδι είναι όχι να το ξεχνάς, να το κρατάς και να το δείχνεις για παραδειγματισμό για το τι δεν πρέπει να γίνει σε μια ομάδα. Για βασανιστήριο είναι, Κώστα, νομίζω. Για βασανιστήριο. Αλλά είναι ένα μεγάλο μάθημα για την ΑΕΚ ότι δεν είχε κρυφθεί τίποτα από το πρώτο μάτς, και σίγουρα ένα μεγάλο μάθημα και για το τι χρειάζεται να διορθώσει ο Καρδόσο και το ωραία. Τι ενίσχυση μπορεί να γίνει. Κώστα, κάντε ένα κεφαλαίωση για να πάμε και στον κύριο Νίκο. Ένα-ένα με το γκολ του Μάνταλου στο 26 και του Ιβάνου στο 63. Ευτυχώς οι Ρουμάνοι έχασαν σε δύο περιπτώσεις δύο τεράστιες ευκαιρίες, γιατί με 1-2 το μάθημα να εξελίσσεται προς το τέλος. Αν είχε γίνει το 1-2 σε δύο περιπτώσεις με τον Άτσκα και τον Φόρτες, δεν μπορούσα να φανταστώ τι χειρότερο θα μπορούσε να έχει συμβεί εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Προκρίνεται, παίζει με την Τραμπζον. Έγινε, Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Μιαόλη. Για οτιδήποτε νεότερο από το ΆΚΑ θα υπάρχει και το ρεπορτάζ. Πάμε στον κύριο Νίκο Κατσαρό για το πρώτο σχόλιο της πρόκρισης της ΆΚΑ, έστω και με ισοπαλία, κύριε Νίκο Κατσαρό, και όχι καλή εμφάνιση. Μπορεί το τελικό 1-1 να δείχνει ότι η ΆΚΑ πέρασε με δύο γκολ διαφορά. Η εικόνα όμως είναι τελείως διαφορετική. Σήμερα η Κραϊόβα μπορούσε κάλλιστα να έχει αποκλείσει την ΆΚΑ, μια ΆΚΑ τραγική. Μια ομάδα που στο δεύτερο ημίχρονο, της οποίας οι παίκτες δεν ήξεραν κυριολεκτικά πού πατάνε και πού βρίσκονται. Μπήκαν τελείως πανικόβλητοι μέσα στο γήπεδο και ο πανικός αυξήθηκε μετά το 1-1. Η Κραϊόβα επικράτησε από άκρους άκρους μέσα στο γήπεδο. Δεν υπήρχε άκρους στο αγωνιστικό χώρο. Εμφανίστηκε μόνο στο 91 όταν από ατομική προσπάθεια πάλι του Μάνταλου από αριστερά έβγαλε μπαλιά στο Βέρντε, ο οποίος έχασε την ευκαιρία. Ο Βέρντε, ο οποίος και στο 93 έκανε μια κατανόητη ενέργεια, βρήκε πολύ χώρο μπροστά του από δεξιά, τον εκμεταλλεύτηκε, μπήκε στην περιοχή, έφτασε τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα της Κραϊόβα και εκεί πήγε να τον περάσει, έκανε πλασέ, ούτε και εγώ δεν κατάλαβα. Εν πάση περιπτώσει έχασε μια ευκαιρία μεγάλη και αυτός να απαλλάξει την ΑΕΚ από περισσότερο άγχος. Μια ΑΕΚ τραγική, μια ΑΕΚ που όπως είπα και πριν δεν είχε αρχή και τέλος, οι παίκτες της δεν ήξεραν πού πατάνε και πού βρίσκονται κυριολεκτικά. Είχαν χάσει τις θέσεις τους, είχαν χάσει την συνοχή τους, έδειχναν πανικό.
δεν μπορούσαν να αντιδράσουν καθόλου μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έλεγε πριν ο Κώστας ότι πρέπει να σκεφτεί ο Καρδός ότι θα διορθώσει. Δεν ξέρω τι πρέπει να διορθώσει. Πρέπει να ξαναφτιάξει την ομάδα από την αρχή. Τι να πω. Δηλαδή αυτή η ομάδα δεν ήταν ομάδα μέσα στο γήπεδο καν. Γλίτωσε από θαύμα τον αποκλεισμό και όπως είπα και στο προηγούμενο σχόλιο, απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα λίγο καλύτερα από την Καριόβα δεν έχει καμία τύχη. Αυτή την εμφάνιση που έκανε σήμερα. Ωραία, κύριε Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε το σχολιασμό. Θα ξεκινήσουμε με τον Γιώργο Τσακίρη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Σωστά, σωστά. Ναι, πλέον έχουν περάσει για τις 12 το βράδυ. Ναι, ευτυχώς έφυγε αυτή η βραδιά. Γιατί ήταν πολύ κακή, πάρα πολύ κακή για την ΑΕΚ. Απογοητευτική παρά το γεγονός ότι κατάφερε να προκληθεί. Νομίζω ότι η εικόνα της ομάδας ήταν τουλάχιστον αποκρουστική. Για να είμαι και λίγο επίοικης, ας πούμε, να μην πω χειρότερη κουβέντα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ένα πολύ καλό μάθημα αυτό το πάθημα. Όχι ότι, ξαναλέω, ευτυχώς η δουλειά έγινε, αλλά η εικόνα της ομάδας θα πρέπει να, είναι, να αποτελέσει ένα υπέροχο μάθημα για τον Μικέλ Καρντόσο και τους συνεργάτες του καταρχήν, γιατί είναι η κύριοι υπεύθυνοι αυτής της εικόνας. Και κατά δεύτερον για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, οι οποίοι ήταν εκτός ματς στην πλειονότητά τους, αν εξαιρέσουν τον αρχηγό της ομάδας, τον Πέτρο Μάνταλο, τον Λόπεζ ίσως, που και αυτός με τον χρόνο λόγω της απουσίας του έπεφτε, εννοείται, είναι λογικό αυτό. Νομίζω ότι μηδενός εξαιρεμένο από τους υπόλοιπους, δεν υπήρχε ΑΕΚ μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ήταν κάκι στην εικόνα της και ξαναλέω, το πρόβλημα ξεκινάει σήμερα από τον πάγκο. Προσοχή, γιατί έχουμε πει ξανά ότι θέλει υπομονή, θέλει ψυχραιμία, χρειάζεται να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον με την έννοια της δουλειάς που κάνει ο Μικέλ Καρντόσο. Αυτά δεν αλλάζουν. Εστιάζουμε στην απόψινή βραδιά. Δεν ξέρω στην ΑΕΚ που σκεφτούν οι άνθρωποι που ηγούνται της ομάδας, έτσι, του κ. Μελισσανίδη στο μυαλό του μπορεί να είναι, ούτε στον Λιμπερόπουλο, ούτε σε κανέναν. Αλλά ξαναλέω ότι η σημερινή βραδιά είναι όχι μόνο καμπανάκι ή καμπάνες, μιλάμε για το καμπαναριό όλο του, όλης Ελλάδας όπου βάραγε. Και αυτό διότι η εικόνα όχι υποπλέκανε αποκρουστική, ήταν προκαλούσε κατάθλιψη σε πολλά σημεία του αγώνα. Έτσι, αν εξαιρέσουμε ένα δεκάλεπτο και ένα δεκαπεντάλεπτο ας πούμε στο πρώτο ημίχρονο, να μην πω δεκάλεπτο, όλο το υπόλοιπο διάστημα ήταν φανερό ότι αυτό που είχε στο μυαλό του ήθελε. Στην καλό του η ομάδα, ο Μικέλ Καρντόσο δεν πρέπει να το κάνει. Ναι. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να το αλλάξει, αν θα πρέπει να διαφοροποιήσει τα πλάνα του με τέτοια εικόνα και στα δύο μάτς, γιατί πρέπει να ξεχνάμε ότι στη Ρουμανία δεν ήταν ότι ήταν εντυπωσιακή, απλά έκανε τη δουλειά της και σβηστά πήρε ένα 0-2. Και στα δύο μάτς με αυτή την εικόνα απέναντι στην Τραπεζοσπόρ δεν είχε καμία τύχη. Mm-hmm. Καμία τύχη. Σίγουρα πολύ πιο ποιοτική από την Κραϊόβα η Τραπεζοσπόρ. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο, έτσι. Μα σήμερα η ΑΕΚ έκανε τουλάχιστον 8 πάσες για γκολ στον αντίπαλο. Yeah. Αν υπήρχε ένας, πώς να το πω, σχετικά μέτριος αντίπαλος, όχι κακός όπως ήταν η Κραϊόβα, η ΑΕΚ δεν θα είχε τύχει, ούτε σήμερα. Θα είχε αποκλειστεί, παρά το γεγονός ότι θα είχε 0-2 υπέρ της. Και αυτό διότι δεν υπήρχε καμία, μα καμία συνοχή στην ομάδα και έδειχναν και μη προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο μάτσι και την αμαύρη. Δηλαδή φάνηκε σαν να έχουν τελειώσει τη δουλειά και μπήκαν μέσα απλά για να παίξουν, ξέρεις. Ναι. Και Γιώργο, θα μπορούσε να καλυφθεί κάτω από το χαλάκι, ξέρεις, η σημερινή εικόνα της ΑΕΚ. Ναι. Να έχει μπει το γκολ του... Όχι, θα μπορούσε να έχει μπει ένα γκολ με το Ροκάρι που είχε ο Ολιβέιρα ή να έχει δώσει, να έχει σπάσει την μπάλα στο Λιβάγια και να έχει γίνει το 2-0. Να έχει βάλει ένα γκολ ο Βέρντε από αυτά που έχασε που δεν χάνονται. Και να λέει, εντάξει, και δεν ήταν πολύ καλή. Αλλά πήρε την νίκη που έπρεπε να πάρει, προκλήθηκε και με τα επίσημα μάτια άρχισε καλύτερη εικόνα. Για μένα είναι πολύ καλύτερο το γεγονός ότι δεν έγιναν αυτά τα πράγματα για να σοβαριστούν όλοι στην ΑΕΚ στο ποδοσφαιρικό του σύστημα και πρώτος ο προπονητής της. Διότι είναι λάθος και η διαχείριση του αγώνα, έτσι, και οι αλλαγές του. Δεν μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει κάποιο θέμα με τον Μάρκο Λιβάια. Δεν θέλω να καταλάβω ότι υπάρχει, αλλά δεν είναι δυνατόν, όπως βλέπουμε όλο το παιχνίδι, η πρώτη αλλαγή να είναι ο Μάρκο Λιβάια. Ναι. Σίγουρα δεν ήταν ο χειρότερος παίκτης του γηπέδου. Σίγουρα δεν ήταν. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δεν γίνεται να δικαιολογείται να πεις ότι βγάζω έξω τον Μάρκο Λιβάγια γιατί ας πούμε ότι ήταν ας πούμε χειρότερος. Βέβαια εννοείται κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα, κανείς δεν είναι πάνω από την ΑΕΚ. Αλλά υπήρχαν περιπτώσεις παιχτών που δεν θέλω να κατονομάσω γιατί δεν είναι όμορφο που έπρεπε να είχαν βγει στο 30.
Εμένα, έτσι για να κλείσουμε για να πάμε στον Τάσο Τσαδάλη, το μόνο που με προβλημάτισε περισσότερο από όλα τα άλλα είναι το γεγονός ότι για 35 περίπου 40 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει κάνει φάση. Όχι, δεν είναι θέμα να έχει κάνει φάση. Μπορείς, Γιώργο, να μην κάνεις και φάση, αλλά να τα κάνεις τα υπόλοιπα σωστά. Ναι, τακτικά, να δημιουργείς έτσι. Ναι, ναι. Ακριβώς. Έστω ποδοσφαιρικά απλά και να μην, μην απειλήσεις. Δεν έκανε ούτε τα βασικά σε αυτό το διάστημα που αναφέρεις. Ναι. Και τα βασικά. Και έδειχνε ομάδα σχολικού πρωταθλήματος. Mm-hmm. Ξαναλέω, θα πρέπει να σοβαριστούμε πάρα πολύ στο ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΚ και επαναλαμβάνω με πρώτους και καλύτερους στον προπονητή και τους συνεργάτες του. Mm-hmm. Θα πρέπει να ξαναδούν και να βάλουν στο μυαλό τους καλά τι θέλουν να κάνουν. Γιατί αυτό που θέλουν να κάνουν δεν ξέρω αν μπορούν να το κάνουν έτσι όπως το δουλεύουν. Μάλιστα. Να χαίρεσαι και το μικρό Γιώργο. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αφήνουμε τον Γιώργο Τσακίρη. Πάμε στον Τάσο Τσατάλη. Τάσο, φαντάζομαι ότι και εσύ στα ίδια περίπου κειμένεσαι όσον αφορά την εικόνα της ΑΕΚ. Έτσι, δηλαδή, ήταν απογοητευτική, αποκαρδιωτική σήμερα η εικόνα της ΑΕΚ. Περισσότερο αμηχανία μου έχει προκαλέσει εμένα, να σου πω την αλήθεια, Γιώργο. Γιατί υπήρχαν κάποιες στιγμές, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, που από αυτές που λες ότι είναι και ανάξιες σχολιασμού σε κάποια φάση. Δηλαδή, ή μάλλον δεν επιδέχονται σχολιασμό. Υπήρξαν στιγμές δηλαδή που η ΑΕΚ ήταν τόσο περίεργα κακή, που λες τώρα τι να πεις γι' αυτό. Ή πώς να εξηγήσεις αυτό που κάνει ο τάδε παίχτης. Υπήρχαν πολύ περίεργα πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι σε μια περίοδο που ενώ υπάρχει επίγνωση όλων για το ότι είναι απαιτητική αυτή η διαδικασία έτσι, της μετάβασης από πλευράς αγωνιστικής φιλοσοφίας σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις που υπάρχουν πάντα για μια ομάδα σαν την ΑΕΚ, πάντα υπάρχει ανάγκη από κάθε μάτς να παίρνεις λίγο ντόπα, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Να υπάρχει ένα στοιχείο που να λες αυτό πήγε καλά, λειτουργήσε καλύτερα, υπάρχει μια εξέλιξη. Εδώ πέρα σήμερα ήταν τα πάντα τούμπα. Είδαμε, ναι, πραγματικά. Ήταν κάτι που δεν το περίμενες και θα έλεγα ότι μπορεί να είναι μόνο μια εβδομάδα μακριά το μάτς με την Τραμζοσπορ, αλλά είναι τόσα πολλά τα πράγματα που βγαίνουν από αυτό το μάτς με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί ο μηχανισμός της ΑΕΚ. Όλοι, το προπονητικό team, οι άνθρωποι γύρω από την ομάδα, είναι τόσο πολλά που μοιάζει με έναν αιώνα το διάστημα μέχρι να έρθει αυτό το μάτς. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα για το παιχνίδι. Είδα ό,τι είδαμε όλοι. Τάσο, να σε ρωτήσω κάτι σε επίπεδο ρεπορτάζ, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά ερωτήματα. Αν υπάρχει κάποιο ζήτημα μεταξύ Λιβάγια και Καρντόσο. Συλλέγονται πάρα πολλά. Εγώ δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο που να με οδηγεί σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ περισσότερο βλέπω ένα αγωνιστικό θέμα εδώ πέρα από την άποψη ότι με προβληματίζει το γεγονός είναι τι γίνεται αν ο προπονητής φτάσει να πιστέψει ότι Ζεράλδες και Λιβάγια δεν μπορούν να παίζουν μαζί. Ότι πρέπει αναγκαστικά δηλαδή όταν είναι στην ενδεκάδα κάποιος από τους δύο να είναι πίσω από τον επιθετικό. Καταλαβαίνεις εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Αν πάμε σε μια τέτοια λογική που για μένα... σχεδιασμό, ας πούμε. Ναι, και για μένα δεν ισχύει. Νομίζω ότι και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ειδικά σε αυτή τη διάταξη, στις τρεις θέσεις πίσω από το φόρο, έχουμε δει παίχτες με διάφορα χαρακτηριστικά να αγωνίζονται ανάλογα με το στυλ του αγωνιστικού που έχει μια ομάδα. Νομίζω ότι σήμερα μέτρησε περισσότερο η διάθεση του Καρντόσο μάλλον να στηρίξει μέσα στο παιχνίδι περισσότερο το Ζεράλδες. Ίσως και γιατί πίστευω ότι ο Ζεράλδες έχει περισσότερο ανάγκη να δείξει κάποια πράγματα, ενώ ο Λιβάγια προερχόταν και από μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Όμως ο Λιβάγια είναι Λιβάγια και είναι ο συγκεκριμένος Λιβάγια που με τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα που την χάνει όμως να είναι και πιο ποιοτικός παίχτης της ΑΕΚ αναμφισβήτητα. Και αυτά τα πράγματα θέλουν διαχείριση. Δεν είναι απλές οι αποφάσεις. Και όταν μπορεί στο μυαλό του Καρντόσο, για παράδειγμα, τη στιγμή που έκανε την αλλαγή να μην είχε και τόσο σημασία, αλλά έχει. Εγώ αυτό θέλω να πιστεύω περισσότερο και λιγότερο. Το βεβαίως ότι ο Λιβάγια μπορεί να είναι εκνευρισμένος ή να έχει στραβώσει, εννοείται, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω αυτό. Όμως εγώ μιλάω για τις προθέσεις του προπονητή, σύμφωνα με τις ενδείξεις που έχω προσωπικά.
Πιστεύω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποια κόντρα η οποία εκφράζεται και με τις επιλογές του Καρτόσου. Ωστόσο όμως η επιλογή απόψινή ήταν λάθος. Ήταν λάθος και είχε ένα άρωμα αδικίας. Ναι. Αυτό ήταν το πιο άσχημο και αυτό είναι το πιο αρνητικό που χρεώνεται στη συνείδηση όσον έβλεπε το παιχνίδι ο προπονητής με αυτή την απόφαση. Και αυτό σίγουρα δεν είναι θετικό. Τώρα σου λέω για να επανέλθω πάλι σε αυτό που έχει μπροστά της η ΑΕΚ. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που μπορούν να γίνουν. Εγώ θα πω μόνο το εξής, ότι σίγουρα η Τραμπροσπόρ ήταν μία από τις δύσκολες κληρώσεις που μπορούσε να έχει η ΑΕΚ. Είναι μια δύσκολη αποστολή, ωστόσο δεν είναι πιο δύσκολη ούτε από την Μπριζ που απέκλεισε πρόπερση, ούτε από τη Celtic που απέκλεισε πέρσι για να πάει στο Champions League, για να βάζουμε και τα πράγματα σε μια σειρά, έτσι. Ναι, ναι. Δεν πάει ΑΕΚ για να παλέψει ως outsider απέναντι σε κανένα μεγαθύριο. Τι έχει κάνει Τραμπζονσπορ στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια? Mm-hmm. Η ΑΕΚ προέρχεται από συμμετοχή στο Champions League. Είναι μια ΑΕΚ που στα χαρτιά τουλάχιστον, και για μένα όχι μόνο στα χαρτιά, τουλάχιστον εσωπιδοτικά διαθέτει τις πιο ποιοτικές επιλογές που είχε τα τελευταία χρόνια, και σε αυτές που πρόσθεσε έχουμε και έναν Μάνταλο, ο οποίος και στο διάστημα της προετοιμασίας και στα πρώτα επίσημα μάτς σου δείχνει δύο ταχύτητες πάνω από αυτό που περιμέναμε, που είχαμε στο μυαλό μας με βάση την εικόνα του από την προηγούμενη σεζόν. Ναι. Δηλαδή δεν βλέπω τον λόγο για να πηγαίνει σε αναμετρήσεις με την Τραμπζονσπορ με ψυχολογία ότι πάει να κάνει κανέναν άθλο. Μάλιστα. Και γι' αυτό πρέπει να σοβαρευτούμε λίγο, να βγάλουμε τα συμπεράσματα που πρέπει από την σημερινή σου λέει εμφάνιση, που πραγματικά δυνατό και να τη σχολιάσω. Ναι. Νομίζω το καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν μου είναι εύκολο να σταθώ πάρα πολύ στο παιχνίδι. Ωραία, Τάσο. Έχουμε κάτι άλλο? Έγινε. Όχι, εγώ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και το σχόλιο του Τάσου Τσατάλη για την εμφάνιση της ΑΕΚ. Πάμε στον Αντώνη Καρπετόπουλο. Αντώνη, καλησπέρα. Μία πρόκληση, ένας αποκλεισμός, αλλά νομίζω εντελώς διαφορετικά συναισθήματα για τις δύο ομάδες. Ναι, εντάξει. Το Άρη είναι μια εποπτεία αυτό που έγινε, ας πούμε. Ναι. Στην ΑΕΚ είναι τελείως διαφορετική συζήτηση. Η ΑΕΚ είχε ένα καλό πρώτο ημίχρονο. Δεν θα έλεγα υποδειγματικό, ένα καλό πρώτο ημίχρονο. Εμένα η ΑΕΚ μου άρεσε πολύ περισσότερο στο πρώτο παιχνίδι στη Ρουμανία. Ναι. Βρήκε αυτό το γκολ, το οποίο είχε ως συνέπεια να χαλαρώσει. Είχε ως συνέπεια και να τολμήσει ο προπονητής της να δοκιμάσει κάποια πραγματάκια στο δεύτερο ημίχρονο, να δει κάποιους παίχτες. Αυτό τον οδήγησε στις αλλαγές του Κρίστης και του Λιβάγια, στον εκνευρισμό του Λιβάγια, σε μια κατάσταση στην οποία προέκυψε στο γήπεδο μια, πώς να το πω, ας πούμε, μια εικόνα υποχρεωτικής παρουσίας. Δηλαδή, παίζανε από ένα σημείο και μετά για να τελειώσει το παιχνίδι. Να τελειώσει το παιχνίδι, ναι. Και η ΑΕΚ χρωστάει το γεγονός ότι δεν είχε κάποια συγκλονιστικά χαρδιοχτύπια στην ύπαρξη ενός ποδοσφαιριστή που ορκίζομαι από εδώ και πέρα να παρακολουθώ, για να καταλάβω αν είναι πραγματικός ποδοσφαιριστής, διότι αυτά τα πράγματα τα οποία κάνει αυτός ο Φουργέ που μπαίνει αλλαγή και παίζει ο Center Four στο διάστημα της παρουσίας του είναι χαρακτήριστα. Δηλαδή, για όποιον έχει δει τον αγώνα, πρέπει να πω ότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος δύο φορές έχει βρεθεί, είναι ψηλό παιδί, με την μπάλα στο κεφάλι, μόνος στη μικρή περιοχή, ναι. Και δεν έχει βρει εστία. Ευτυχώς για την άλλη, λέγω, γιατί αν γινόταν εκεί, ας πούμε, το 1-2, μετά θα είχαμε πραγματικά κάποιο χτύπια την άλλη, και η ΑΕΚ κάνει τα τρελά της στο τέλος, διότι έχει δύο μεγάλες ευκαιρίες στο φινάλε να βρει αυτό το γκολ της νίκης που θα ήταν και χρήσιμο για τους βαθμούς και για την προσπάθεια που κάνουμε να περάσουμε την Κύπρο. Mm-hmm. Δεν το βρίσκει, τελειώνει το μάτς 1-1 και από ό,τι καταλαβαίνω τελείωσε και με κάμποσο εκνευρισμό. Θέλω να πω κάτι πολύ γενικό και να σας αφήσω με αυτό, ότι πρέπει ο Καρντόσο, κατά τη γνώμη μου, να έχει τη στήριξη που χρειάζεται και τη στήριξη που χρειάζονται οι ιδέες του. Αλλιώς δεν έχει νόημα να τον ταλαιπωρεί στον άνθρωπο. Δηλαδή, αυτός είναι ένας τύπος ο οποίος έχει δείξει τι θέλει περίπου στα φιλικά της προετοιμασίας. Αυτό που κυρίως θέλει ο Καρντόσο είναι να βρει έναν τρόπο να συνυπάρξουν στη μεσαία γραμμή ο Ζεράλδες, ο Σιμάο και ο Μάνταλος. Έτσι. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες θέσεις καλύπτονται κατά περίσταση, ας πούμε, με ποδοσφαιριστές οι οποίοι υπάρχουν. Αλλά προσοχή. Για να γίνει αυτό το πράγμα
Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, η μοναδική θέση που μπορεί να παίξει ο Λιβάγιαν είναι σέντερφορ. Διότι αν κάνεις αυτό το οποίο έγινε σήμερα, δηλαδή βάλεις τον Ολιβέιρα σέντερφορ και χρησιμοποιείς τον Λιβάγια, αυτό το οποίο προκύπτει είναι σε γενικές γραμμές η περσινή ΑΕΚ μεσοεπιθετικά, με το Ζεράλδες να κάνει τον Μπακασέτα, δηλαδή ένα δεκάρι το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να γίνει στην άκρη, ναι. Το Μάνταλο, ο οποίος πρέπει να κάνει το Μάνταλο τον περσινό, που έπαιζε αριστερά και επειδή είναι φορμαρισμένος σε αυτόν τον καιρό, ο Μάνταλος το κρύβει με την κίνηση του χωρίς την μπάλα, με την ευκολία με την οποία φτάνει σε θέση βολής και με τα γκολ που πετυχαίνει, αλλά παίζει σε μια θέση η οποία δεν είναι δική του. Mm-hmm. Και όλο αυτό γίνεται για να βρεθεί πίσω από τον κυνηγό ο Λιβάγια, ο οποίος είναι λιγότερο δεκάρι από όλους τους άλλους. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι το ξαναλέω, δεν είναι κάτι καινούριο, είναι μια δυσκολία τακτική την οποία η ΑΕΚ είχε πέρσι και πλήρωσε. Και αυτό το πράγμα λύνεται με δύο τρόπους. Ή με το Λιβάγια σεντερφόρ, κατά τη γνώμη μου, ή με μια προσπάθεια να παίξει η ΑΕΚ 4-4-2, δηλαδή με δύο κυνηγούς, στην προκειμένη περίπτωση και τον Λιβάγια και τον Ολιβέιρα, αλλά σε ένα σχήμα το οποίο γίνεται ανορθόδοξο, διότι επί της ουσίας δεν έχει εξτρέμ. Δηλαδή, αν το κάνεις έτσι, πάλι θα πρέπει πίσω από αυτούς τους δύο επιθετικούς να υπάρχουν δύο δεκάρια, δηλαδή ο Μάνταλος και ο Ζεράλδες, δύο παίχτες που να τρέχουν για χάρη τους, διότι δεν γίνεται διαφορετικά, η επιμήκυνση της μεσαίας γραμμής και της επίθεσης σε μια τέτοια τύπου διάταξη είναι κάτι δεδομένο και τα προβλήματα τα οποία θα υπάρχουν θα είναι ανάλογα με τα περσινά. Ο Καρδόζο έχει δείξει μέχρι τώρα από τις τακτικές επιλογές του στα φιλικά ότι δεν θέλει αυτό το πράγμα. Ναι. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να υποστηριχθεί ο προπονητής ώστε να κάνει αυτό που θέλει. Όχι να πιεστεί, να βρει έναν τρόπο να τους βάλει να παίξουν όλους. Γιατί αυτό γινόταν πέρσι και αυτό κατά τη γνώμη μου ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, καλύτερα να το κάνουμε συζητώντας με όλους. Βλέπω εδώ όλα τα μηνύματα λένε για την αλλαγή του Λιβάγια. Πείτε, λέει ότι δεν ήταν. Μα είναι δυνατό να πεις ότι ήταν σωστή. Λέει, πείτε εσείς που είστε ουδέτεροι. Γιατί εγώ δηλαδή τι θα πω, ότι ήταν σωστή αλλαγή. Λάθος αλλαγή. Όχι λάθος αλλαγή, πρέπει να γίνει αλλαγή εκείνη τη στιγμή γιατί ήταν όλοι κακοί. Αλλά με βάση την εικόνα συνολικά του πρώτου ημιχρόνου, γιατί σε εκείνο το σημείο όλοι ήταν σε άσχημη κατάσταση. Αυτός πρέπει να βγει είναι ο Ζεράλδες. Δηλαδή η τοποθέτηση δεξιά δεν βγήκε καθόλου. Ήταν. Και δεν ήταν δημιουργικός ο παίχτης, αλλά και στο αμυντικό κομμάτι δεν βοήθησε καθόλου. Και νομίζω ότι η πολύ κακή βραδιά και του Παολίνου σήμερα σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και σε αυτόν. Δηλαδή δεν είχε καθόλου κάλυψη αμυντικά. Σωστά μπήκε ο Βέρντε, ανεξάρτητα από το τέλος έχασε τις ευκαιρίες. Τουλάχιστον υπήρχε μια ζωή μπροστά, μια ζωντάνια περισσότερη, είχε δύο φάσεις καλές, που στη τελική προσπάθεια ενέργησε πολύ άσχημα και βοήθησε και περισσότερο πίσω, γύρισε πολλές φορές, έκοψε ή κάλυψε τον αμυντικό, αλλά δεν έπρεπε να βγει σε εκείνο το σημείο σίγουρα ο Λιβάγια. Δεν κολλάω σε μια αλλαγή, απλά είναι μια αλλαγή πολύ κακή για μένα, γιατί και δίνει έτσι αφορμές να συζητηθεί ότι αδική παίχτε, ας πούμε, το Λιβάγια συγκεκριμένα και ευνοεί ένα παίχτη που έχει φέρει ο ίδιος. Και αυτό είναι άσχημο σε μια ομάδα να. Εγώ δεν λέω ότι συμβαίνει, αλλά είναι άσχημο σε μια ομάδα να δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, τώρα με αυτό που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν νομίζω. Δηλαδή, αν η Κραϊόβα είχε άλλα 10 λεπτά ακόμη, μπορεί και να παίρναγε. Πιστεύω. Και να μην πω για τις ευκαιρίες που είχε, εντάξει. Το τέλος πήγε και να το πάρει το μάτσι ΑΕΚ, γιατί είχαν βγει όλοι μπροστά και βγήκαν αυτές οι δύο κόντρες με τον Βέρντε. Αλλά ήταν μια τραγική εμφάνιση που νομίζω ότι αν συνεχιστεί, δηλαδή αν υπάρχει κάτι παρόμοιο με την Τραπεζούντα, που να πω την αλήθεια θα το πω από τώρα και περιμένω να δούμε, δεν το πιστεύω, γιατί το σημερινό ήταν κλασικό σύμπτωμα μιας ομάδας που και αυτό βέβαια για μένα είναι πολύ ενισχυτικό. Που δεν παίρνει σοβαρά ένα παιχνίδι, δηλαδή μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και περίμενε να τελειώσει το μάτς για να φύγει. Και νομίζω ότι στο επόμενο μάτς θα είναι σίγουρα πιο καλή. Τώρα αν θα φτάσει αυτό θα το δούμε, γιατί μιλάμε για μια ομάδα πολύ καλύτερη από την Κραϊόβα. Την Τραμπζονσπόρου ξεκίνησε από αδύνατη, απέκλεισε δύο αντιπάλους
που ήταν θεωρητικά δυνατή στην κλήρωση και τώρα έχει φτάσει να παίζει τα play-off με την ΑΕΚ και να δούμε τι θα γίνει μέσα σε αυτή τη εβδομάδα μέχρι το επόμενο μάτσο.